κοίταξε, ο ΠΑΟΚ με Βιερίνια μέσα, Μαουρίσιο και Μπρίγιοβιτς, δεν το έκανε το κύπελλο. Τώρα υπάρχουν παράμετροι και δυσκολίες για τον ΠΑΟΚ. Εγώ πάντα ποντάρω και στο θέμα του προπονητή, τον οποίο πιστεύω ότι η ΑΚΕ έχει τον καλύτερο. Αυτή η φούσκα του χρηματιστηρίου που λέγεται Λουτσέσκου, θα τα ρεκόρ, όντως γράφουν ιστορία, αλλά δεν με έχει πείσει εμένα ακόμα ο Λουτσέσκου, δεν με πείθει. Θα μου πεις ο άλλος επίθει, ναι, με πείθει ο άλλος. Είναι πιο προπονητής, πιο coach. Σε μεγαλύτερες δυσκολίες έρχεται. Πάω και έχει ένα καταπληκτικό team. Το μάγειρα, το βοηθό προπονητή, το προπονητή τερματοφυλάκων, το γυμναστή, είναι φοβερό team. Και αυτό είναι προς τιμή του Λουτσέσκου. Διαλέγει καλούς συνεργάτες, εντάξει. Και φυσικά ακούει και τον παπά του και παίρνει εμπειρίες. Είναι καλός προπονητής, αλλά δεν νομίζω ότι η επιτυχία, στην επιτυχία του ΠΑΟΚ παίρνει πάνω από 10-15%. Νομίζω είναι έργο προέδρου και έχω πολλούς λόγους να το πιστεύω και να το μαθαίνω αυτό. Τέλος πάντων, το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ χάνει το Βιερίνια είναι σημαντικό, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει και ένα κομμάτι στο επιθετικό κομμάτι, στην μπροστά γραμμή του, η οποία δείχνει ότι έχει θέματα και καθαρίζουν οι πίσω. Καθαρίζει η πίσω γραμμή. Δηλαδή δεν μας έχει πείσει ο Ακπομ ακόμα και ο Σφιντεύσκι ότι μπορούν να είναι άξιοι αντικαταστάτες του Φορ. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ τον κόλλο από τον Φορ του. Τώρα, θα παίξει ο Γιαννούλης αριστερά. Αυτό είναι καλό, γιατί από τη μια θα παίξει ο Βαρέλα με τον Κρέσπο που είναι πολύ καλό δίδυμο. Δεν χαλάει αυτό. Αν χάλαγε, είναι δηλαδή λιγότερο κακός ο Γιαννούλης από ότι θα ήταν ο Ίγκνασον με τον Βαρέλα και θα ήταν μπέρδεμα. Υπάρχει ένα ερωτηματικό στα χαφ. Μπορεί να παίξει ο Κάνιας, ο οποίος είναι εκτός ρυθμού, αλλά στους δύο τελικούς ήταν πολύ καλός και ίσως πάρει γι' αυτό το λόγο φανέλα βασικού και για το λόγο ότι ο Σάκοφ έρχεται από τον πάγκο και κάνει πολύ ωραία πράγματα. Δεν με πείθει καθόλου ο Λιβέιρα στο κομμάτι του δημιουργό, κόβο κτλ. Έχει πολύ καλά πόδια όμως. Έχει πολύ καλά χτυπήματα της μπάλας. Φάουλ, μπορεί να πάρει ο ΠΑΟΚ ένα γκολ από το πουθενά και από εκεί που περπατάει αυτός και δεν κάνει την πίεση στον αντίπαλο. Κάπου να γίνει και ο ήρωας του παιχνιδιού. Οπότε έχουμε μια έτσι ιστορία με αυτόν. Τώρα είμαι αντίθετος με το γεγονός ότι θα παίξει και ο Μπίσεσβαρ και ο Πέλκας βασική. Νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσει ο ένας στον πάγκο. Και αυτός πρέπει να είναι ο Πέλκας και να παίξει ο Μπίσεσβαρ δεκάρι. Επίσης. Θα πρέπει να παίξει ο Ζαμπά με το Λιμιό στις πλευρές και να κάτσει ο Πέλκας στον πάγκο. Αυτά δεν είναι δικά μου θέματα, όμως είναι του Λουτσέσκου. Αν ο Λουτσέσκου παίξει με Μπίσεσβαρ και Πέλκα και πάει το μάτι στην παράταση, δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι ο Μπίσεσβαρ. Δηλαδή, εν όψει και παράταση, εγώ θα κρατούσα το ένα από τους δύο μέσα. Πάμε στην ΑΕΚ τώρα. Η ΑΕΚ δοκίμασε ένα 4-4-2 όπως το περσινό τελικό που έκανε Τσιμπούκι και με Μάνταλο και Μπακασέτα πλέον και δύο χαφ και δύο φορ. Αν πάει έτσι, νομίζω θα την πατήσει και πάλι. Η ΑΚ για να έχει ελπίδες πρέπει να παίξει το 3-5-2 με τον Μπακάκη τρίτο στόπερ, το Κουλ και τον Γκάλο στις πλευρές, Σιμόες μπροστά, με Γαλανόπουλο η Κρίστισεν και δύο φορ. Και να το πάει 0-0-0 σε ένα γκολ, 1-0-1-1-1-1-1-1-0-0. Ή να το πάει παράταση ή πέναλτι. Υπερτερεί πάρα πολύ μέσα στις περιοχές στην επίθεση. Και υπερτερεί πάρα πολύ στο κομμάτι προπονητής. Εγώ αυτό το match το βλέπω παράταση. Καθαρά. Και προβλέπω και πέναλτι. Βλέπω μια στα θετικά του ενός αδυναμίες του άλλου και το αντίθετο. Βλέπω λοιπόν παράταση και πέναλτι. Εκεί τώρα τι θα γίνει, μόνο ο καλός Θεούλης του ποδοσφαίρου μπορεί να το ξέρει. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν δύο πολύ καλοί τερματοφύλακες και ότι αν πάει το μάτς στα πέναλτι θα έχουμε απώλειες. Θα έχουμε χαμένα πέναλτι από τη μια και από την άλλη πλευρά. Αυτά.